ξεκινήσουμε από τις διαφημίσεις. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κανελόπουλο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το γλαυκόμα. Είναι μια πάθηση των ματιών, σε πολλούς άγνωστη και είναι αρκετά σοβαρή αν δεν γίνουν εγκαίρως αυτά που πρέπει. Νομίζω ότι προσβάλλει και παιδιά, θα μας τα πει ο κύριος Κανελόπουλος, και εκεί πρέπει ακόμη περισσότερη προσοχή να δείξουμε και άμεσα να λάβουμε μέτρα. Σε πολύ λίγο λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις, εδώ κοντά σας, face to face, να τα πούμε. Λοιπόν, ο κύριος Κανελόπουλος, καθηγητής οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου. Ωραίες εικόνες. Φανταστικές. Ωραίες εικόνες. Έχετε πάει? Έχω πάει. Έχω την τύχη η πεθερά μου να έχει σπίτι ακριβώς δίπλα. Τι λέτε τώρα? Οπότε είναι το αγαπημένο μέρος των παιδιών το δικό μας. Δίπλα στην Αμερικανική βάση που την έχουν εγκαταλείψει στη μοίρα της. Ακριβώς. Οπότε έχετε πάει. Είναι πραγματικά εξαιρετικός προορισμός και επειδή έχω επισκεφθεί πολλά ενηδρία, τόσο του Σικάγο που θεωρείται από τα μεγαλύτερα στην Αμερική, στο Σαν Ντιέγκο, εγώ νομίζω ότι είναι ένα στολίδι για τη χώρα μας. Έχετε δίκιο. Και τώρα κοιτάξτε πώς θα το γυρίσω στο θέμα μας. Για να τα δούμε όλα αυτά, πρέπει να έχουμε μάτια. Και τα μάτια μας να βλέπουν και να είναι υγιή και σωστά. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι είναι το γλαύκωμα και κατά πόσο μας απειλεί. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, από αυτό το απλό. Τι είναι το γλαύκωμα? Το γλαύκωμα είναι πάθηση του οπτικού νεύρου. Εμείς οι οφθαλμίατροι, και έτσι το έχουμε μεταφέρει και στον κόσμο, το έχουμε συνδέσει με ψηλή πίεση του ματιού και πάθηση του οπτικού νεύρου, που είναι το συνηθισμένο σενάριο. Οπότε το μάτι, για να το εξηγήσουμε στον απλό κόσμο, έχει δική του πίεση. Δεν έχει καμία σχέση με την πίεση που έχουμε συνηθίσει να ακούμε, που κουράρει ο γιατρός, ο παθολόγος. Τη σωματική δηλαδή. Τη σωματική είναι ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη από τη σωματική πίεση. Μάλιστα. Την ψηλή σωματική πίεση. Επηρεάζεται το γλαύκωμα από την χαμηλή σωματική πίεση. Άρα αφορά νεαρές γυναίκες που λιποθυμούν συχνά μέσα στο χρόνο. Να το πούμε απλά. Γυναίκες που έχουν χαμηλή πίεση. Πρώτη φορά το ακούω, κύριε καθηγητά, και νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει. Δυστυχώς και οι περισσότεροι γιατροί. Και οι περισσότεροι γιατροί, λέτε. Μάλιστα. Άρα, κρατώντας ότι είναι μια συμπτωματική νόσος, που αυτό είναι πολύ ύπουλο και πολύ επικίνδυνο, ένα σύμπτωμα είναι σε γυναίκες που έχουν χαμηλή πίεση και λιποθυμούν ένας λόγος να πάνε να ψαχτούν. Να ψαχτούν, γιατί μπορεί το οπτικό του νεύρο να κάνει πάθηση που μοιάζει με το γλαύκωμα. Δηλαδή, μάλιστα, το οπτικό του νεύρο παθαίνει ζημιά χωρίς να έχουν ψηλή πίεση του οφθαλμού κτλ. Συγγνώμη, εδώ τι βλέπουμε τώρα? Εδώ βλέπουμε τον περιορισμό του οπτικού πεδίου. Ναι. Δηλαδή, βλέπουμε στην εικόνα που βλέπει κάποιο μόνο το κέντρο, η περιφέρεια έχει αμαυρωθεί. Ναι. Αυτό δυστυχώς είναι το τελευταίο σύμπτωμα του γλαυκώματος. Δηλαδή αυτό βλέπει δυστυχώς κάποιος που έχει φτάσει στο έσχατο. Άρα στο χειρότερο σημείο που έχει φτάσει κανείς είναι αυτή η εικόνα. Είναι αυτή η εικόνα. Και σαν να έχουμε φακό είναι. Σαν να κοιτάμε μέσα σε ένα φακό και γύρω-γύρω η σκιά αυτή. Και κατά τη γνώμη είναι λάθος που εμείς οι οφθαλμίατροι μεταφέρουμε την εικόνα αυτή σε ασθενείς, γιατί επιβεβαιώνουμε κάποιους λανθασμένα ότι αν δεν έχουν αυτή την εικόνα δεν έχουν γλαύκωμα. Μάλιστα. Και αφετέρου, κάποιοι άνθρωποι που η ίδια ηλικία που χτυπάει το γλαύκωμα, να το πω απλά λαϊκά, είναι και η ηλικία που κάποιος κάνει καταράκτη. Οπότε κάποιοι άνθρωποι που απλώς έχουν καταράκτη φοβούνται ότι έχουν γλαύκωμα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Πάμε λοιπόν τώρα να τα δούμε με τη σειρά. Αφού είναι ασυμπτωματική νόσος, εμένα με κάνει να σκέφτομαι ότι πρέπει προληπτικά να πάω να εξεταστώ. Αυτό πρέπει να κάνουμε? Αυτό και εκεί είναι δυστυχώς η αδυναμία της χώρας μας. Είναι γνωστό ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα καλή προληπτική ιατρική για όλους τους Έλληνες. Και αυτή η πάθηση, και αν μου επιτρέπετε να βγω από την ειδικότητά μου και το ζάχαρο, είναι δύο από τις πιο σοβαρότερες παθήσεις που πραγματικά έχουν τεράστια κλινική επίπτωση στους Έλληνες, γιατί είναι κάτι που το βρίσκει μόνο ο οφθαλμίατρος και μόνο από τις εικόνες που πολύ όμορφα μας... Εδώ τι βλέπουμε, κύριε καθηγητά? Εδώ βλέπουμε την εικόνα που βλέπει πανεύκολα ένας οφθαλμίατρος όταν εξετάζει κάποιον ασθενή. Αριστερά βλέπουμε ένα φυσιολογικό οπτικό νεύρο. Ναι. Και δυστυχώς το οπτικό νεύρο δεξιά, που είναι ένα νεύρο με πολύ προχωρημένο γλαύκωμα, βλέπουμε ότι το κέντρο του οπτικού νεύρου έχει χάσει τις ίνες του. Τυχαίνει να είναι και μεγαλύτερο το οπτικό νεύρο σε διάμετρο το δεξί, αλλά ας μην μας μπερδεύει αυτό. Αν το δούμε αναλογικά, στο δεξί οπτικό νεύρο ένα πολύ μεγάλο μέρος των ίνων λείπει. Μάλιστα. Δυστυχώς, για τους πιο παραδοσιακούς, την πιο παραδοσιακή οφθαλμολογία, αυτό το δεξί πολύ βλαμμένο, να το πω απλά λαϊκά, οπτικό νεύρο, μπορεί να είναι και σε περιπτώσεις που η πίεση του ματιού είναι φυσιολογική. Τι λέτε τώρα? Ναι.
Οπότε εγώ θεωρώ και το μεταφέρω στους μαθητές μου στη Νέα Υόρκη ότι ένα από τα προβλήματα του λαυκώματος σήμερα είναι και η μέτρηση της πίεσης. Μάλιστα. Που πρέπει να γίνεται σίγουρα, αλλά μπορεί να δώσει στον οφθαλμίατρο που δεν δει μέσα στο μάτι τη λανθασμένη ασφάλεια ότι η πίεση είναι καλή. Άρα ο συνδυασμός πίεση με εξέταση από οφθαλμίατρο μέσα στο μάτι μας δίνει το αποτέλεσμα. Κυρίως η εξέταση μέσα στο μάτι. Η εξέταση μέσα στο μάτι γίνεται με την απλή διαδικασία, με κάποιο εργαλείο δικό σας. Δηλαδή, πώς είναι, γίνεται. Είναι ένας αυτός ειδικός φακός που ξέρουν οι περισσότεροι ασθενείς που χρησιμοποιεί ο οφθαλμίατρος, ο οποίος πρέπει να πάρει αυτά τα δύο λεπτά να έχουν δώσει, ιδανικά να έχουν δοθεί σταγόνες να διασταλεί λίγο η κόρη, αλλά κάποιοι έμπειροι συνάδελφοι μπορούν να το κάνουν και χωρίς να διασταλεί η κόρη, να μπορέσει να δει το οπτικό νεύρο, να καταγραφεί κάπου πώς είναι φέτος. Έστω και στις σημειώσεις του ιατρού, ιδανικά σε απεικονιστικά μηχανήματα, και να γίνεται αυτή η σύγκριση σε νεαρή ηλικία ανά πενταετία. Αυτό ήθελα να πω. Αν κάνω δηλαδή εγώ φέτος μια τέτοια εξέταση, ησυχάζω για πάντα ή πρέπει να πάω ξανά και πότε πρέπει να ξαναπάω? Δυστυχώς τα οπτικά νεύρα είναι σχεδόν σαν ένα δαχτυλικό αποτύπωμα. Είναι εντελώς ιδιαίτερα για τον κάθε άνθρωπο και για το κάθε μάτι του κάθε ανθρώπου. Πόσα δεν ξέρουμε. Οπότε το μόνο πράγμα που μπορείς να συγκρίνεις, παραδείγματος χάρη το δικό μου αριστερό μάτι, με το μόνο πράγμα που μπορεί να συγκριθεί είναι με το δικό μου αριστερό μάτι πριν από ορισμένα χρόνια. Μάλιστα. Κατανοητό. Άρα λοιπόν, ανατακτά χρονικά διαστήματα, ας πούμε, από ποια ηλικία και μετά πρέπει κάποιος να αρχίσει να εξετάζεται και κάθε πότε να εξετάζεται? Θεωρητικά, το λέει η Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας και εγώ, σαν πρόεδρος του Ελληνικού Κολεγίου Οφθαλμολογίας, το κολέγιό μας θεωρεί ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να εξετάζονται από τον οφθαλμίατρό τους. Μάλιστα. Είναι μια απλή εξέταση. Το ιδανικό είναι μια φορά το χρόνο. Καταλαβαίνουμε ότι και μια φορά στα δύο χρόνια για έναν υγιή άνθρωπο είναι πολύ καλή πρόληψη. Αν πάει κάποιος να εξεταστεί για τη μυωπία, ο οφθαλμίατρος θα καταλάβει αν υπάρχει κάτι που έχει σχέση με το γλαύκωμα? Θα έπρεπε. Δυστυχώς η μυωπία είναι κάτι που έχει γίνει αρκετά εμπορικό και χάνουν πολλά κέντρα διόρθωσης μυωπίας την ευκαιρία να δουν ένα νεαρό άνθρωπο που είναι υγιής κατά τα άλλα και δεν εξετάστηκε προσεκτικά το οπτικό του νεύρο. Τόσο άτυχη. Με ρωτάνε τώρα, τηλεθεατές ρωτάνε και με το μεταφέρει το κοντρόλ, αν και εφόσον είναι τυχερός κάποιος και έχει πίεση, γιατί μου λέτε ότι μπορεί να έχει κάποιος γλαύκωμα και χωρίς πίεση. Ακριβώς. Πόση πίεση έχει που δείχνει ότι έχει γλαύκωμα? Είναι εντελώς, είναι οι γενικές γραμμές για το φυσιολογικό, είναι το 10 με το 20, χοντρικά. Μάλιστα. Αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διακύμανση και μέσα στη μέρα. Και ο τρόπος που μετριέται και από άτομο σε άτομο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ θεωρώ, όπως σας είπα πριν, είναι λίγο μεγάλη κουβέντα γιατί έχει πολύ ιατρική βάση, ότι η μέτρηση πιέσεως είναι ένα πρόβλημα στο γλαύκωμα. Τι την καθορίζει την πίεση? Δηλαδή, τι προκαλεί αυτό που λέμε πίεση στο μάτι? Είναι κληρονομικό, είναι άλλοι παράγοντες? Υπάρχει πολύ, πολύ κοντινή σχέση με την κληρονομικότητα. Δυστυχώς, αν έχουμε έναν συγγενή, γονιό ή θείο θεία που έχει γλαύκωμα ή είχε γλαύκωμα, έχουμε 15 φορές παραπάνω ρίσκο. Η μαύρη φυλή έχει πολύ μεγάλη προδιάθεση για γλαύκωμα και άσχημο γλαύκωμα. Επίσης, κάτι που δυστυχώς κάνουμε πολύ συχνά στην Ελλάδα, η ακατάσχετη χρήση κορτικοστεροειδών, είτε αυτά γίνονται για ερεθισμούς των ματιών, κολλήρια κορτιζόνης, είτε, και θέλω να υπογραμμίσω αυτό, είτε γίνεται για αλλεργίες με σπρέι μύτης που περιέχουν κορτιζόνης, ρινικά σπρέι. Αυτά δηλαδή μπορούν για να... επεφυκίτιδες και τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Που δίνονται διάφορα σκευάσματα. Ακριβώς. Αλλά και αυτά που δίνονται από αλλεργιολόγους συναδέλφους για σωστό λόγο μπορεί να ανεβάσουν, αν χρησιμοποιείται συστηματικά, την πίεση των ματιών χωρίς να καταλάβει τίποτα κάποιος. Απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Μπορεί κάποιος από εμάς σε αυτό το χώρο να έχει πίεση 40 χωρίς καν να το ξέρει. Ναι. Και απλώς να χρησιμοποιεί κάποιο σπρέι κορτιζονούχο για κάποια ειρηνική ρίνιδα που έχει, χωρίς να το ξέρει. Επίσης, ερώτηση τηλεθεατή μέσω κοντρόλ. Το σπασμένο αγκείο σε ένα μάτι μπορεί να είναι τέτοια ένδειξη ή όχι? Συνήθως όχι. Όχι. Είναι, το σπασμένο αγκείο στο μάτι είναι απίθανο να σημαίνει γλαύκωμα, συνήθως σημαίνει κακό ύπνο. Μάλιστα. Εγώ είδα, ψάχνοντας για το θέμα λίγο, κάποια μάτια που φαίνονταν θολά. Δηλαδή, δεν ήταν καθαρή μέσα ούτε η κόρη, ούτε το χρώμα, ούτε τίποτα. Κάποιος που έχει γλαύκωμα σε προχωρημένη μορφή, έτσι γίνεται, το μάτι θολώνει? Αυτό αφορά το γλαύκωμα κλειστής γωνίας, που είναι μια πολύ μικρή υποειδικότητα γλαυκώματος, που συνήθως ανεβάζει απότομα πάρα πολύ ψηλά την πίεση και μπορεί να θολώσει και το κερατοειδή. Μάλιστα. Οπότε,
Και από εκεί έχει πάρει πιθανόν και τον ορισμό του η λέξη γλαύκωμα, επειδή γίνεται γαλακτοματώδης ο κερατοειδής και δεν βλέπουμε τα εσωτερικά. Αυτό σημαίνει και στα μωρά που κάνουν γλαύκωμα μερικές φορές, πολύ πιο σπάνιο, αλλά το συγγενές γλαύκωμα εμφανίζεται σε νεογνική ηλικία σαν άσπρισμα και μεγάλωμα του κερατοειδή. Ναι, και σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, δηλαδή αν σε ένα βρέφος ή σε ένα παιδί αργότερα εμφανιστεί, τι κάνουμε? Ναι, το συγγενές γλαύκωμα είναι λίγο διαφορετικό παθολογικά, προέρχεται από μελετημένο πρόβλημα σε χρωμόσωμα, το χρωμόσωμα 11, τρέχει σε οικογένειες και το οποίο πρέπει να γίνει διάγνωση άμεσα. Εδώ στηριζόμαστε πάντα στην παρατηρητικότητα κυρίως των παιδιάτρων, γιατί στη χώρα μας επίσης δεν κάνουμε screening οφθαλμολογικό στα νεογνά. Ευτυχώς οι παιδίατροι είναι πολλοί, έχουν καλή εξειδική. Υπάρχει δηλαδή κάτι που φαίνεται και ο παιδίατρος το διακρίνει? Η θόλωση του κερατοειδή, το αν μεγαλώνει το μάτι παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Εκεί χρειάζεται άμεση επεμβατική αντιμετώπιση. Μιλάμε για χειρουργείο δηλαδή. Τα ευχάριστα νέα για το κλασικό γλαύκωμα που έρχεται συνήθως στην τρίτη ηλικία είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών σήμερα, αν διαγνωστούν νωρίς, αντιμετωπίζονται με απλά κολλήρια. Τόσο απλά. Ναι. Το νωρίς βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι σημαίνει πριν φτάσουμε σε αυτή την πώς να το πω, σε αυτό το χάλασμα του ματιού που έδειχνε η εικόνα, έτσι. Πολύ πριν. Ναι, σε αυτή την εκφύλιση. Πολύ πριν. Πρέπει το οπτικό νεύρο να χάσει γύρω στο 90% των ινών του για να αρχίσει κάποιος να βλέπει έτσι. Και εμείς δυστυχώς στη χώρα μας πιάνουμε συσσαγωγικά το γλάφωμα περίπου στο 50%. Θα είναι πιο αποτελεσματικό αν το πιάναμε γύρω στο 20%. Άρα είμαστε πίσω ακόμα. Θα ρωτήσω τώρα το χειρότερο. Το γλάφκωμα, αν δεν το αντιμετωπίσουμε εγκαίρως, προκαλεί τύφλωση? Μπορεί να προκαλέσει τύφλωση και δυστυχώς για άτομα, και είναι αρκετά αυτά στη χώρα μας, δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική. Αν χαθεί το οπτικό νεύρο από γλάφκωμα, είναι αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το γεφυρώσουμε με κάποιον κλινικό τρόπο. Γίνεται έρευνα με βλαστοκύτταρα για να ζωγόνηση του οπτικού νεύρου, αλλά είναι ακόμα σε καθαρά ερευνητικό επίπεδο. Αν εντοπιστεί σε έγκαιρη φάση ή σε λιγότερο έγκαιρη φάση, πριν ενώ το χειρότερο στάδιο, χειρουργικά υπάρχει αποκατάσταση? Υπάρχει επεμβατική αποκατάσταση στο γλάυκωμα. Υπάρχει σαν πρώτο βήμα με λέιζερ, υπάρχει σε δεύτερο βήμα με την κλασική επέμβαση, λέγεται τραμπεκιουλεκτομία. Αυτή η επέμβαση έχει ελληνικό όνομα και στο εξωτερικό. Και σαν τελευταία λύση υπάρχει η αντιγλωφωματική βαλβίδα. Υπάρχουν διάφορες λύσεις. Στην Ελλάδα υπάρχει εξαιρετική εξειδίκευση στο γλαύκωμα. Έχουμε ευτυχώς εξαιρετικούς συναδελφούς. Έχουμε μεγάλα ποσοστά γλαυκώματος στην Ελλάδα? Το ποσοστό του γλαυκώματος δεν είναι μεγάλο. Γενικά αφορά περίπου το 0,5% του πληθυσμού. Μάλιστα. Δεν είναι μια πάθηση όπως είναι το ζάχαρο που μαστίζει πάρα πολύ περισσότερους ανθρώπους. Αλλά για το λόγο που αναφέρατε, το ότι είναι μια εξαιρετικά ύπουλη πάθηση, το κάνει εξαιρετικά δύσκολο μέρος της δουλειάς μας. Γιατί η πλειοψηφία των ασθενών που βλέπουμε είναι ή ύποπτοι γλαυκώματος ή έχουν πολύ σοβαρό γλαύκωμα. Από κάποια ηλικία και μετά είμαστε πιο κοντά στο να πάρουμε γλαύκωμα, για να ξέρουμε δηλαδή από πότε κάνουμε πιο συστηματικές τις επισκέψεις μας σε έναν οφθαλμίατρο? Σίγουρα η τρίτη ηλικία έχει τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τον αριθμό των ασθενών με γλαύκωμα, γιατί στο γλαύκωμα έχουμε μία μείωση της απορρόφησης του υγρού που παράγει το μάτι. Το μάτι μας παράγει υγρό και συνέχεια το αποχετεύει. Ναι. Όσο μεγαλώνουμε. Το υγρό είναι τα δάκρυα? Όχι, είναι εσωτερικό του ματιού. Δεν το αισθανόμαστε εμείς. Είναι μια εσωτερική κυκλοφορία υγρού, η οποία ευτυχώς όσο μεγαλώνουμε η παραγωγή αυτού του υγρού μειώνεται, αλλά δυστυχώς μειώνεται και η αποχέτευσή του. Και στο γλαύκωμα συνήθως έχουμε παραπάνω μείωση της αποχέτευσης από ό,τι της παραγωγής. Λοιπόν, ερώτηση. Προσπαθούσα να την παρακολουθήσω. Θα με διορθώσω να δεν την έχω ακούσει καλά. Όταν κάποιος έχει πάθει ισχυμικό επεισόδιο και έχει αποκτήσει μια σκιά από τη μέση του ματιού και κάτω, καλά το κατάλαβα? Γιατρεύεται αυτό? Αυτό δεν γιατρεύεται. Είναι επίσης ζημιά του οπτικού νεύρου. Συνήθως τα επιπέδου ελλείμματα στο οπτικό πεδίο προέρχονται από ένα μικροαγκιακό επεισόδιο πάνω στο οπτικό νεύρο. Μάλιστα. Οπότε μιλάμε για ένα μίνι εγκεφαλικό, το οποίο έτυχε να γίνει σε αρτηρίδιο του οπτικού νεύρου. Η ζημιά εκεί είναι μη αναστρέψιμη, αλλά είναι ελαφρά. Μπορεί να βελτιωθεί ελαφρά με κάποιες ειδικές ασκήσεις, να μπορέσει κάποιος να συνηθίσει να ζει καλύτερα με αυτό το έλλειμμα που έχει στο οπτικό του πεδίο.
Είστε πάρα πολύ εύληπτος και πάρα πολύ απλά όλα αυτά τα καθηγητίστικα που ξέρετε, μας τα κάνετε κατανοητά και μας δείχνετε την κατάσταση. Δεν ξέρω, είναι κάτι άλλο που πρέπει να πούμε και δεν σας ρώτησα. Εγώ θα παρακαλούσα τον κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, ιδιαίτερα αυτούς που ξέρουν κάποιο συγγενή με γλάφκωμα, να δώσουν την ευκαιρία στον οφθαλμιατρό τους, στη γειτονιά τους. Αυτά τα 5-10 λεπτά που συνήθως όλοι μας λέμε «γιατρέ, έχω ραντεβού, πρέπει να φύγω, με περιμένει το παιδί μου», να του δώσουμε την ευκαιρία αυτών των 10 λεπτών να κοιτάξει το οπτικό νεύρο. Έτσι, διότι είναι θέμα ζωής των ματιών μας. Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό που λένε «σε προσέχω σαν τα μάτια μου», ακριβώς, τα λέει όλα. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ εσάς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.